Καλησπέρα σας από τη διαδικτυακή στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Μετά από ένα διάλειμμα λίγων εβδομάδων, είμαστε και πάλι εδώ, συνεχίζοντας τις διαδικτυακές ομιλίες μας. Απόψε έχω τη μεγάλη χαρά να προλογίζω την ομιλία του Αλέξανδρου Κατσιγιάννη. Με τον Αλέξανδρο συμπέσαμε στα φοιτητικά μας χρόνια στο Ρέθυμνο, εγώ προπτυχιακή φοιτήτρια και εκείνος μεταπτυχιακός. Σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας στη φιλολογία, όπου προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί, φοιτητές και διδάσκοντες βρισκόμασταν όλοι μαζί σε ομιλίες που γίνονταν μετά συνήθως μαραθώνιες συζητήσεις στις ταβέρνες του Ρεθύμνου. Ο Αλέξανδρος ήταν ένας από τους φοιτητές που θαυμάζαμε εμείς οι μικρότεροι, γιατί έφερνε πάντα έναν αέρα δημιουργικότητας, όχι μόνο με τις κέρυες παρατηρήσεις του στα φιλολογικά, αλλά γιατί είναι και ένας άνθρωπος πολυτάλαντος. Φτάνει να σας πω ότι με την μπάντα του έχανε ανοίξει τη συναυλία των Black Sabbath στην Αθήνα. Και τώρα πλέον είναι επίκουρος καθηγητής φιλολογίας στο Ρέθυμνο. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη λογοτεχνία και την ιστορία της διανόησης του 18ου και του 19ου αιώνα. Έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες. Και μέσα στο 2021 πρόκειται να εκδοθεί και η μονογραφία του από το λαϊκό ανάγνωσμα στην εθνική φιλολογία, η κριτική λογοτεχνία των 19ου αιώνα από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Απόψε θα μας μιλήσει στον κύκλο ομιλιών για τον Ερωτόκριτο και ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Αθηναίος, Κρητικός, Ευρωπαίος, Παγκόσμιος. Οι πολλαπλές ταυτότητες του Ερωτόκριτου». Αλέξανδρε, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας σε όλες και σε όλους. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση τη στέγη, η οποία με πολύ μεγάλη ταχύτητα νομίζω εξελίσσεται σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ δραστήριο φορέα κάτω στη Σιτία, με μεγάλη εμβέλεια από ό,τι φαίνεται. Επομένως, καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ και που προλόγησε μυρτό και έδωσε και πάρα πολλά έτσι, ένοχα μυστικά από το παρελθόν. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και η ίδια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έστω και εξ αποστάσεως βρισκόμαστε σε αυτή την πολύ ωραία συγκυρία. Ουσιαστικά θα... Η ομιλία αυτή είναι περισσότερο μια περιδιάβαση πάνω στην πρόσληψη του Ερωτόκριτου, κυρίως από την πλευρά της λογιοσύνης, αλλά θέλω να συζητήσω και κάποια πράγματα, ειδικά ο τελευταίος χαρακτηρισμός του παγκόσμιου είναι κάτι προς συζήτηση, έτσι που θα ήθελα όλοι μας μετά να συμμετέχουμε. Επομένως, θα ξεκινήσω νομίζω ευθύς αμέσως και ξανά να ευχαριστήσω και κυρίως να ευχηθώ και στη στέγη να μακροημερεύσει και να μετατραπεί σε ένα, θα έλεγα, κέντρο κριτικών και γιατί όχι μεσογειακών σπουδών, ερευνών και να προωθήσει έτσι, την διάχυση της λογοτεχνίας αλλά και του πολιτισμού με την οποία ασχολούμαστε κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, αλλά νομίζω ότι πάντα αξίζει κάτι και από αυτές τις πρώτες συναντήσεις νομίζω έχει φανεί. Θα κάνω share PowerPoint για να ξεκινήσω σιγά σιγά την ομιλία μου, γιατί θα έχουμε και οπτικό υλικό, κυρίως και παραθέματα, έτσι, για να μην σας κουράζω πολύ και με την ανάγνωση παραθεμάτων. Τώρα, δυστυχώς, δεν μπορώ να βλέπω και το chat, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, μπορώ να το δω κάπως. Επομένως, αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, νομίζω ότι Μυρτώ διακόπτης, έτσι, και φτιάχνουμε ό,τι ενδεχομένως δεν πάει καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Είναι γνωστό ότι η Αθήνα
στον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου δεν είναι παρά μία σύμβαση. Μια άχρονη και υπερτοπική αρχαία Αθήνα, στην οποία ο ποιητής αναφέρεται σε δύο στίχους στην αρχή. Άλλωστε, μέσω της ενεργητικής φαντασίας του Κορνάρου στον Ερωτόκριτο, χωνεύονται ένα εντελώς αφαιρετικό ντεκόρουμ της κλασικής Αθήνας, η βενετοκριτική ταυτότητα, η κριτική διάλεκτος, οι συμβάσεις της μεσαιωνικής υποτικής μυθιστορίας και η αναγεννησιακή άβρα σε μια υβριδική λυρική κατασκευή. Αυτός ο υβριδικός χαρακτήρας του έργου, ενώ βραχυκύκλωσε, όπως θα δούμε σε μεγάλο βαθμό, την παλαιότερη κριτική και έρευνα, φυσικά δεν απασχόλησε καθόλου τους πολυάριθμους αναγνώστες και τους ακόμα περισσότερους ακροατές του ποίηματος στους τρεις προηγούμενους αιώνες. Αναφέρομαι προφανώς στη διάχυση του έργου, κατά τη διάρκεια της οποίας η λόγια και όχι η λογιοτατική μυθιστορία του Κορνάρου εισήλθε στα πεδία της λαϊκής λογοτεχνίας αλλά και της προφορικής παράδοσης. Μισό λεπτάκι, προσπαθώ να δούμε το slide. Είμαστε OK. Ωραία. Ο Ερωτόκριτος έγινε λαϊκός ήρωας, ενώ στη χειρόγραφη αλλά και έντυπη πορεία του μεταμορφώθηκε εικαστικά από βενετοκριτικό πριγκυπόπουλο σε πρίγκιπα των παραδουνάβιων ηγερμονιών ή και σε Αχιλλέα ή Περικλή, όπως βλέπουμε και στο τρίτο slide από μια έκδοση του Ανέστη Κωνσταντινίδη στον όψιμο 19ο αιώνα. Η ελληνική λογιοσύνη ξεκίνησε να του δίνει σημασία στις αρχές του ίδιου αιώνα, ενώ το ποίημα συνέχιζε την αδιατάραχτη πορεία του μέσα από τις λαϊκές φυλάδες αλλά και στον κόσμο της προφορικότητας. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα είχαν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες φυσικοποίησης του Ερωτόκριτου στον ευρύτερο χώρο των Αθηνών και μέσω του λαϊκού φαντασιακού και μιας ασυνείδητης αίσθησης, έτσι, ιστορικού και παραδοσιακού βάθους, με χαρακτήρα ρομαντικό, δηλαδή κατά βάση συνθετικό. Όταν, για παράδειγμα, ο Άγγλος λόγιος περιηγητής και μεταλλιολόγος Edward D. Clark, εδώ σας έχω το απόσπασμα, επισκέφθηκε τον Βόσπορο στα 1801-2, διάβαζε τα απογεύματα μαζί με τον οικοδεσπότη του και τους γιους του, τον Ερωτόκριτο. Ο οικοδεσπότης του, ένας πλούσιος Έλληνας έμπορος, τον ενημέρωσε ότι το υποτιθέμενο κάστρο του βασιλιά Ηράκλη, πατέρα της Αρετούσας, βρίσκεται στο Σούνιο, στις γνωστές καβουκολόνες του ναού του Ποσειδώνα. Από την άλλη, όταν στα 1842 ο ελληνιστής Άντολφ Έλισεν, από τους πρώτους Γερμανούς σχολιαστές και μεταφραστές του Ερωτόκριτου, δεν έχει μεταφράσει ολόκληρο το έργο, αλλά το 1942 εξέδωσε μια μετάφραση του επεισοδίου του Χαρίδημου, έτσι, από το δεύτερο μέρος, σε ένα αυστριακό περιοδικό. Από τους πρώτους λοιπόν Γερμανούς σχολιαστές και μεταφραστές του Ερωτόκριτου, επισκέπτεται την Αθήνα, σώζει την πληροφορία ότι η στήλη του Ολυμπίου Διός λογίζονταν και αυτή ως ερείπια του παλατιού του Ηράκλη. Παραμένοντας στον ευρύτερο χώρο του ιστορικού κέντρου των Αθηνών, να δούμε και την περίπτωση του Γεώργιου Τερτσέτη, ο οποίος ήταν μάλλον και ο πρώτος Έλληνας λόγιος που προσπάθησε να εθνικοποιήσει τον Ερωτόκριτο με τυπικές ρωματικές πρακτικές. Μάλιστα στα γνωστά απομνημονεύματα τα οποία επιμελούνταν και εξέδιδε, έτσι, αγωνιστών του 21 ο Τερτσέτης, μας σώζει πληροφορίες ότι ο Κανάρης ή ο Κολοκοτρώνης, για παράδειγμα, διαβάζουν λαϊκά αναγνώσματα της Βενετίας και συγκεκριμένα τον Ερωτόκριτο και κάνει μάλιστα αυτή τη σύνδεση με την καλλιέργεια της πατριωτικής αίσθησης, έτσι, στα 1821. Τέλος πάντων, την πατριωτική αίσθηση, υποτίθεται, της Επαναστάσεως, τη συνδέει με τα λαϊκά αυτά αναγνώσματα. Όταν μιλά δημόσια στην αρχαία αγορά τον Οκτώβριο του 1859 για το κριτικό ποίημα, θυμάται τη μαρτυρία ενός ηλικιωμένου Αθηναίου από το 1835. Όπως βλέπετε και στο απόσπασμα, του θύμιζε, λέει, το Σοκράτη έτσι όπως βρισκόταν μέσα στα ερείπια. Ο γέρος του δείχνει μια μεγάλη ελιά, βρισκόμαστε ξανά στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, και του διηγείται ότι εκεί ξημεροβραδιαζόταν ο Ερωτόκριτος περιμένοντας την Αρετούσα. Έτσι όπως βλέπετε, εκρέμασε τα άρματά του, νυχτοημέρευε και κοίταζε τα φουσάτα της Αρετούσας. Και μετά συνεχίζει την ομιλία του. Ενδιαφέρον έχει αυτό το έβριμα, ας πούμε, από τη συνεδρία του Φιλολογικού και Αρχαιολογικού Συλλόγου Παρνασσός,
όπου στον Πειραιά πια συζητάνε για τον λόφο της Καστέλας, πριν επικρατήσει η ονομασία αυτή που επικρατεί μέχρι και σήμερα. Ο λόφος αυτός και από κάτω ένα υπόγειο δίκτυο στοών ονομαζόταν Αρετούσα ή σπήλαιο της Αρετούσας, έτσι, τη υποτιθέμενη φυλακή που ρίχθηκε η πριγκιποπούλα. Και βλέπετε εδώ πέρα στο απόσπασμα αυτό που είναι από μια εφημερίδα της εποχής, έτσι, την εφημερίδα, ότι θέλουν να μετονομάσουν την Καστέλα και να προτείνουν είτε την αρχαία ονομασία Μουμυχία, είτε να διατηρήσουν, λέει, στην τελευταία ράδα ή τουλάχιστον να το αφήσωσει το αρκετά ποιητικό της ηρωίδος του Ερωτοκρήτου, έτσι, όνομα. Τελικά δεν ίσχυσε τίποτα από αυτά. Καστέλα τη λένε ακόμα και σήμερα. Σούνιο, στήλη του Ολυμπίου Διός, Πειραιάς, αλλά και μια ελιά. Το φορτισμένο σύμβολο των Αθηνών. Το ενδιαφέρον της αποτύπωσης του Ερωτόκριτου σε υλικά ορόσημα της πόλης, ιδιαίτερα σε αρχαιότητες, είναι διπλό. Καταρχάς διαφαίνεται η σχετική ευκολία με την οποία το λαϊκό φαντασιακό φυσικοποιεί αυθαίρετα τις αγαπημένες του λογοτεχνικές αναφορές και τις φέρνει μπροστά του στο χώρο και στο χρόνο του παρόντος, της καθημερινότητας, αφού τις έχει εντάξει και στον προφορικό λόγο. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έγκυται βέβαια στη διαχείριση των αποτυπώσεων αυτών στον λόγο των λογίων και των διανεωμένων του 19ου αιώνα, δηλαδή τον επίσημο λόγο της Δεσπόζουσας που λέμε, μέσω του οποίου κανονικοποιούνται και τα ισχυρά αφηγήματα. Ο Άντολφ Έλισεν, μάλιστα ο Γερμανός που αναφέραμε πριν, έδωσε μεγάλη σημασία στις λογοτεχνικές αυτές ετεροτοπίες, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, ως προς τη φιλολογική διερεύνηση του Ερωτόκριτου. Και έφτασε μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ότι ο μύθος, η κεντρική ιστορία του ποίηματος δηλαδή, δεν έχει σχέση με ιταλικές πηγές ή με την ευρωπαϊκή ποτική μυθιστορία ή έστω με την Κρήτη. Αντίθετα, η κεντρική πλοκή του ποίηματος προέρχεται από τον χώρο του μύθου και συγκεκριμένα από κάποιον παλιό αθηναϊκό μύθο. Η ξεχασμένη αυτή άποψη, εκφρασμένη τη δεκαετία του 40 από τον Γερμανό Ελληνιστή, επανήλθε δυναμικά στο φιλολογικό προσκήνιο τη δεκαετία του 1880, όταν ο πρώτος αποκλειστικά κρατικοδίαιτος, άρα και εθνικός, θεσμικός ερευνητής και ιστοριοδίφης της σύγχρονης Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Σάθας, τη χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει ότι ο μύθος του Ερωτόκριτου όντως προέρχεται από κάποιο χαμένο αθηναϊκό μύθο, μια μυστηριώδη πηγή κιόλας γράφει. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ο Σάθας υποστήριξε ότι ο Βενετοκριτικός, άρα και κατά πάσα πιθανότητα καθολικός κορνάρος, δεν ταιριάζει πολύ στο εθνικό αφήγημα της εποχής, δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένας κοινός διασκευαστής, ο οποίος απλώς διαχειρίστηκε δημιουργικά τον μύθο και τον απέδωσε, διασκεύασε στην κρητική διάλεκτο. Ο ισχυρισμός του Σάθα ενισχύθηκε και από τον ιστορικό της υποδιαμόρφωσης ακόμα Μητρόπολης των Αθηνών, Δημήτριο Καμπουρόγλου, ο οποίος στην ιστορία των Αθηναίων, όπως βλέπετε, το 1789, προέβαλε για να επικυρώσει την αθηνοκεντρικότητα, την υποτιθέμενη έτσι, αθηνοκεντρικότητα του Ερωτόκριτου. Βασικό το επιχείρημα η επιβίωση του ποίηματος στην προφορική παράδοση των Αθηναίων της εποχής, καθώς και το σπήλαιο της Αρετούσας του Πειραιά, που είδαμε πριν έτσι, από τα πρακτικά του Συλλόγου Παρνασσός. Και μάλιστα το αμέσως πιο ενδιαφέρον έχει να κάνει με μια μαρτυρία, μια μελέτη βασικά του Νικολάου Πολίτη, έτσι, του Νικολάου Γάμα Πολίτη, σε μελέτη του το 1909 με τίτλο «Ερωτόκριτος», στο πρώτο μάλιστα τεύχος του περιοδικού της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, σχετικά νεοσύστατης, όπου επικυρώνει τη θέση του Σάθα, υπερτονίζει την αθηναϊκή ταυτότητα του ποίηματος, ενώ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε δυτική επιρροή στο αθηναϊκό έπος. Το γνωρίσαμε, λέει, μέσω της κριτικής διασκευής του Κορνάρου. Βασικά του τεκμήρια για τη θεώρηση αυτή είναι και οι παραπάνω αποτυπώσεις που στις οποίες πολύ σύντομα περιηγηθήκαμε τις αποτυπώσεις του ποίηματος στην Αθήνα. Έτσι, βλέπετε και το απόσπασμα, να διαβάσω μόνο την τελευταία πρόταση, ή το τόσο εύλογον και τόσο αναγκαίων έργων φράγκου οσονδήποτε εξελινισθέντος, να φέρει βαθέως εγχαραγμένων και ανεξίτηλων των φραγκικών τύπων, ώστε πάσα εξέταση του Ερωτοκρήτου, μια ανευρίσκουσα φραγκικής επιδράσεως ίχνη, να θεωρείται ως ατελής και επιπόλαιος. Να αναζητώνται δε πανταχού επιγέ του ποίηματος. Βλέπουμε ότι στην έτσι εντελώς εθνικοκεντρική
κριτική πρόσληψη του Ερωτόκριτου, κριτική μελέτη του Ερωτόκριτου από τον Νικόλαο Πολίτη, ενοχλούν πάρα πολύ οι δυτικές πηγές. Βέβαια, δεν γνώριζε ο Νικόλαος Πολίτης ότι πολύ πριν τον Καρτογιάννη, ο Χριστόφορος Φιλιτάς, ήδη από τη δεκαετία του 1860, είχε εντοπίσει το πρότυπο της ιστορίας του Ερωτόκριτου, το Παριεβιέν, έτσι. Αλλά στη σφαίρα του ανέκδοτου δεν το έχει δημοσιεύσει ποτέ. Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο Πολίτης παρακάτω ισχυρίζεται ότι η φυλακή του Σοκράτη, κάτω από την Ακρόπολη, έτσι μια τρύπα που υπάρχει, ονομάζεται επίσης σπήλαιο της Αρετούσας, αλλά δηλαδή καλά και τα σπήλαια του Πειραιά που είχαμε δει, ωστόσο η σκιά του Ιερού Βράχου στο κέντρο των Αθηνών φαντάζει σαφώς επιβλητικότερη. Οι αβάσιμοι ισχυρισμοί του Σάθα και του Πολίτη, που να σημειώσουμε δεν τους είχε αμφισβητήσει ούτε ο Παλαμάς στα χρόνια εκείνα, έτσι, στις αρχές δηλαδή, μπορούν να εξηγηθούν εύκολα. Ανανέωσαν έναν ερμηνευτικό λόγο αρθρωμένο ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, που συνέδεε τον Ερωτόκριτο με την πόλη των Αθηνών και ιδιαίτερα με ορισμένες κεντρικές υλικές αρχαιότητες, αλλά υπονέες πολιτικές και πολιτισμικές απαιτήσεις των φορτισμένων ετών 1880 με 1910. Χρησιμοποίησαν τα αποτυπώματα του Ερωτόκριτου στην Αθήνα, που είχε κατασκευάσει το λαϊκό φαντασιακό ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, για να αποδείξουν ότι η προέλευση του ποίηματος μπορεί να ανοιχθευτεί στην παγανιστική Αθήνα και όχι στον αμφιβόλιο ελληνικότητας βενετοκριτικό πολιτισμό. Θυμίζω ότι ο θεσμικός διανοούμενος και ποιητής Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής είχε χαρακτηρίσει την κριτική ποίηση της Αναγέννησης ήδη από τα 1854 και παραθέτω σε μετάφραση «ξεριζωμένο λουλούδι από το στέμα της Ιταλικής Μούσας», η οποία βασίλευε μόνη της πάνω στον Ευρωπαϊκό Παρνασσό, ήταν στερημένη καλλιέργειας, όπως και το έδαφος πάνω στο οποίο είχε φυτευτεί. Τέλος παραθέματος. Επιπλέον, η διαδικασία οικοδόμησης του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Αθήνας μπορούσε εύκολα να απορροφήσει και να χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες εθνικοποίησης του Ερωτόκριτου τα ταραγμένα χρόνια 1880-1910, τονίζοντας τις ετεροτοπικές αποτυπώσεις του ποίηματος στην πόλη. Την ίδια εποχή όμως, έτσι, κάπου στα 1880, με την περίπτωση του κριτικού φιλόλογου Αντώνιου Γιάνναρη, είχε ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση της κριτικής φυσιογνωμίας, με ήττα, έτσι, κριτικότητας, αν προτιμάτε, του ποίηματος. Ο Γιάνναρης δεν κατάφερε να εκδώσει το ποίημα όπως αρχικά επιθυμούσε, ωστόσο μας άφησε την εξαιρετική για την εποχή μελέτη του για τον Βιτσέντζο Κορνάρο και τον Ερωτόκριτο, εκδομένη το 1889. Η διαδικασία της ανάδειξης της κριτικότητας του έργου εντατικοποιήθηκε με τις προσπάθειες του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη και του εκδότη Στυλιανού Αλεξίου, παππούς του άγνωστου κριτικολόγου, οι οποίοι από το 1907 προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν πόρους για την πρώτη φιλολογική έκδοση του ποίηματος. Ο Ξανθουδίδης επέμενε ορθά ως ένα σημείο, όπως θα δούμε, για την κριτική ταυτότητα του Κορνάρου, σε αντίθεση με του Σάθα Πολίτη. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο 1913 η Ελληνική Βουλή είχε εγκρίνει χρηματοδότηση στο Σάθα να εκδώσει τον Ερωτόκριτο, απορρίπτοντας την αντίστοιχη αίτηση των Ξανθουδίδη Αλεξίου. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν αγώνα δρόμου δύο διαφορετικών σχολών, αν θέλετε, των ερωτοκρίτιων μελετών, μέσα σε ένα ταραγμένο πολιτικό κλίμα. Όμως ο Σάθας στα 1913 έχει χάσει πια την όρασή του, τόσα χρόνια μέσα σκονισμένα χειρόγραφα της Βενετίας και όχι μόνο, είχαν το κόστο τους, και πεθαίνει στα 1914. Εν τέλει, η Γενική Συνέλευση των Κριτών είναι αυτή που εγκρίνει χρηματοδότηση στους Ξανθουδίδη Αλεξίου και αξίζει εδώ πέρα να παρατηθεί αυτό το σημείο μιας φορτισμένης επιστολής των κριτικών εκδοτών προς την Γενική Συνέλευση των Κριτών στα 1910. Όπως βλέπετε και το απόσπασμα. Μάλιστα, μετά από τα αποσιοποιητικά, ότι το έργο δέον να γίνει υποκριτός αναγνωρίζουσε πάντες, διότι μόνον κρίς έχουν μετρική γλώσσα το ιδίωμα του Ερωτοκρίτου, δύναται να κατανοήσει ακριβώς, ερμηνεύσει και αποκαταστήσει το γνήσιον κείμενο. Εντάξει. Η εθνική και πατριωτική διάσταση που είχε λάβει η εκπόνηση της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με τις ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις της εποχής, καθώς η Κρήτη ενώθηκε τελικά με την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2013. Η καταστατική έκδοση του Ξανθοδίδη τυπώνεται το 1915 και ερμηνεύεται ως μια δίκαιη αποκατάσταση. Εν τούτης, τα βάσανα για την εθνική ταυτότητα του Ερωτόκριτου αλλά και του ποιητή του φαίνεται ότι δεν έχουν τελειώσει.
η κριτικότητα του έργου αποκαταστάθηκε φιλολογικά, όχι όμως και εκείνη του Κορνάρ. Ο Ξανθοδίδης συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη για την εμπεριστατωμένη και εκτενή εισαγωγή της έκδοσης. Ο τελευταίος ανέλαβε να διερευνήσει τις δυτικές πηγές του έργου, δίκως να καταφέρει όμως και αυτός να εντοπίσει το πρότυπο, επιδεικνύοντας όμως συγκριτολογική οξύνια σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι. Έχει κάνει εξαιρετικές παρατηρήσεις πολύ νωρίς ο Θεοτόκης για τις σχέσεις του έργου με τον Αριώστο. Έτσι. Και όχι μόνο. Οι δύο λόγοι όμως, σε αλληλογραφία που εκδόθηκε το 2004, ουσιαστικά συγκρούονται στην αλληλογραφία τους με τους τόνους αρκετά ανεβασμένους σε μερικές περιπτώσεις, καθώς ο Ξανθοδίδης θεωρεί ότι ο Κορνάρος δεν μπορεί να είναι παρά ένας ορθόδοξος κριτικός πατριώτης, έτσι, όχι καθολικός, βαίνεται ο κριτικός, ενώ ο Θεοτόκης διαβλέπει στο πρόσωπο του ποιητή έναν ξεπεσμένο βενετοκριτικό ευγενή, ο οποίος αναπολύει τα περασμένα μεγαλεία. Έτσι, αυτά τα γράφει σε μια επιστολή απαντώντας στην θεωρία του Ξανθοδίδη. Ωραία. Και εδώ πέρα σας έχω δύο αποσπάσματα που φαίνεται, βλέπετε, βρισκόμαστε στο Μάιο του 1913, πολύ λίγο πριν κυκλοφορήσει η έκδοση, κάποια 1,5 χρόνο σχεδόν πριν κυκλοφορήσει η καταστατική έκδοση του Ξανθοδίδη, τον Ξανθοδίδη Θεοτόκη κλπ, όπου οι δύο λόγοι πραγματικά ξεσπαθώνουν για να προσπαθούν και επιχειρηματολογούν για το ενηγματικό πρόσωπο του Βιτσέντζου Κονάρου, το οποίο φυσικά δεν, μέχρι τότε η έρευνα δεν είχε προχωρήσει καθόλου, στα μαγνητικά αρχεία προφανώς, αλλά πατάνε πάνω σε ουσιαστικά ιδεολογικά επιχειρήματα και μόνο προσπαθούν να συζητήσουν έτσι, την ταυτότητα του βενετοκριτικού ποιητή. Πάντως, τελικά, οι δύο άνδρες συμβιβάζονται και φυσικά από κοινού αποδομούν τις αβάσιμες θεωρίες του Σάθα και του Πολίτη. Σε αυτό συμφωνούν απολύτως και πώς αλλιώς. Όμως, όπως βλέπουμε, ακόμα και στα 1915, τα κριτικά δίπολα, γιώτα τώρα, του 19ου αιώνα για τον Ερωτόκριτο, δυτικές πηγές versus ελληνικών πηγών, ορθόδοξος versus καθολικού ποιητή κλπ, επιβιώνουν. Βεβαίως, με την έκδοση του Ξανθοδίδη, σε συνδυασμό με τον καταστατικό λόγο πάντα του Κωστή Παλαμά, ο οποίος ήδη από το 1906 είχε ανακηρύξει τον Ερωτόκριτο εθνικό ποίημα, το έργο του Κορνάρου έχει αποκατασταθεί στην αφήγηση της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Κάτι τέτοιο φαίνεται και στην ιστορία του Βουτιερίδη, αλλά και στα θεατρικά ανεβάσματα του έργου στα χρόνια του Μεσοπολέμου πια, έτσι, η γνωστή παράσταση της διασκευής του Συναδεινού. Εδώ πέρα σας έχω ένα απόσπασμα από την εφημερίδα που λέει ότι η παράσταση ξαναπέθηκε επειδή ήρθε ο Βενιζέλος στην Αθήνα και έγινε έκτακτη απογευματινή παράσταση από την εφημερίδα Script στα 1929. Ωστόσο, στα χρόνια αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το έργο του Κορνάρου επαναξιολογείται κάτω από ένα εντελώς διαφορετικό φως. Ένα φως που ξεπήδησε σχεδόν αναγκαστικά μετά το απόλυτο σκοτάδι, σε μια Ελλάδα οι διανοούμενοι της οποίας επέλεξαν να επανεφεύρουν δυναμικά την πολιτισμική της ταυτότητα, με προοπτική ιστορική, συγκριτολογική και με το βλέμμα τους στο μέλλον. Ο Ερωτόκριτος επανέρχεται ως κεντρικό κείμενο στην παραπάνω διαδικασία, στον πυρήνα των διανοουμένων της καταχρηστικά λεγόμενης γενιάς του 30, αμέσως μετά τον πόλεμο. 5 κείμενα των Λίνο Πολίτη, Γιώργου Σεφέρη και Καπαθέτα Δημαρά παράθηκαν στα χρόνια εκείνα, στην πενταετία 45-50, τα οποία συνομιλούν και έχουν στον πυρήνα τους την ανάδειξη του Ερωτόκριτου στο πεδίο των σύγχρονων πολιτισμικών ανταγωνισμών και έχουν ως στόχο κυρίως την μετατόπισή του από το πεδίο της εθνικής λογοτεχνίας σε αυτό της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Έχει σημασία ότι και τα 4 κείμενα εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας σφαίρας, καθώς πρόκειται για 3 διαλέξεις και μια βιβλιοκριτική δημοσιευμένη στον τύπο της εποχής, έτσι, στο Βήμα. Αμέσως λοιπόν τα κείμενα αυτά πρέπει να ειδωθούν στην οικία τους διάσταση, δηλαδή ως απευθύνσεις σε ένα ευρύτερο και ετερόκλητο κοινό, λόγοι, φοιτητές, καθημερινοί αναγνώστες, ενδιαφερόμενοι αστεί, και ως τέτοιες εμπεριέχουν και την ιδιότητα μιας δυναμικής παρέμβασης. Ο Ερωτόκριτος εισάγεται με συντεταγμένο τρόπο στο πεδίο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.
Ο πολίτης στην ομιλία του 45 επισημαίνει δύο φλέγοντα ζητήματα που προκύπτουν από την μελέτη του Ερωτόκριτου. Πρώτον, την επανακατασκευή μιας ιστορικής αφήγησης νεοελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης ή, όπως γράφει ο ίδιος, παραθέτω, να ξαναδέσουμε εμείς συνειδητά πια τα νήματα της κομμένης αυτής παράδοσης και δεύτερον, την ανάδειξη της περιβόητης ελληνικότητας, του ελληνικού τούτου διανοητικού και καλλιτεχνικού προτάγματος σε φαινόμενο ευρωπαϊκό. Το μεγάλο πρόβλημα, τονίζει και παραθέτω, είναι και σήμερα και πάντα καυστικό. Πώς θα συνενώσουμε σε γόνιμη αποδοχή την παράδοση και την λαϊκή κληρονομιά με το πνεύμα και την τέχνη της προοδευμένης ευρωπαϊκής οικογένειας. Εντάξει, κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι θεωρητικές αυτές ανησυχίες παρουσιάζονται αποκρισταλωμένες στον εναρκτήριο λόγο του Λίνου Πολίτη στο μάθημα της νεότερης ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 1949. Εκεί η ελληνικότητα πια προβάλλεται ως αίτημα, έτσι, και κωδικοποιείται πλέον στη χρήση του Ερωτόκριτου και του Σολομού χέρι-χέρι, όπως και στο δοκίμιο του Σεφέρη, ως λογοτεχνικών παραδειγμάτων ελληνικού ευρωπαϊσμού ή ευρωπαϊκού ελληνισμού, αν θέλετε. Ο Κορνάρος στέκεται δίπλα στον Σέξπιρ και στον Αριόστο, ο Σολομός δίπλα στον Σίλερ, τον Σέλεϊ, τον Κίτς και όχι μόνο. Ο Σεφέρης στο πολυεπίπεδο δοκίμιό του επιθυμεί να επανανακαλύψει το κριτικό ποίημα και ταυτόχρονα μέσω αυτού να ακονίσει την κριτική του αυτοβιογραφική γραφίδα. Έτσι τοποθετεί τον Ερωτόκριτο, όπως βλέπετε και στο απόσπασμα, σε δύο νεωτερικά πεδία, αποκόπτοντάς τον από τον προγενέστερο κριτικό λόγο του μακρύ 19ου αιώνα. Αρχικά στην λυρικά και συγκινησιακά φορτισμένη στέρνα της παιδικής του ηλικίας και κατόπιν στο ματωμένο πεδίο της μικρασιατικής καταστροφής αλλά και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι όπως βλέπετε στις τελευταίες αράδες. Στο τριανταφυλλή υφιστική εξώφυλλο και την ευτελή μορφή του εντύπου, στους γυρολόγους βιβλιοπόλης στους δρόμους της Μύρνης, στη φωνή ενός κριτικού το Μάιο του 1941, όταν τα Χανιά βομβαρδίζονται σε αυτές τις σπασμένες αναμνήσεις, κρύβεται εν τέλει για το Σεφέρη ένας αναξιοποιητός και ξεχασμένος εθνικός και υπερεθνικός θησαυρός. Ο Σεφέρης διέβλεπε στον Ερωτόκριτο την πολυπόθετη ανεκτοσιά και το χώνεμα του ιστορικού χρόνου στον λογοτεχνικό χρόνο, την απορρόφηση του τόπου από τις έννοιες και τα σύμβολα. Ένα έργο καμωμένο από καθολικό βενετοκριτικό λόγιο στο πολιτισμικό χωνευτήρι του Χάνδακα. Μια μυθιστορία που λαμβάνει χώρα σε μια ιδεατική υποτιθέμενη αρχαία Αθήνα, ενώ αποτυπώνει με ενάργεια ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ιταλικής και βενετοκριτικής κουλτούρας της αναγέννησης, χωρίς να λείπουν και οι διακριτικές πινελιές από το Βυζάντιο. Τυπικό προϊόν της αναγέννησης, έγραφε ο Σεφέρης. Ο Δημαράς, έτσι ο Καπαθήτα Δημαράς, με αφορμή το σεφερικό δοκίμιο, θεωρητικοποιούσε τον κρίσιμο λόγο, έτσι, αυτό που έκυγε τότε, εκείνη την πενταετία ιδιαίτερα, την παρέα αυτή των διανοουμένων, τον κρίσιμο λόγο για τη σχέση της παράδοσης με την νεωτερικότητα. Στις νεότερες ελληνικές γενιές, γράφει, έλαχε ο κλήρος, βαρύτιμος και επίσημος να δέσουν ξανά τη ζωή μας με την παράδοση. Αλλά παράδοση δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να σημαίνει συντήρηση, σταμάτημα ή το παραδοξότερο, προσπάθεια θαυματουργής αναδρομής της ζωής προς τα περάσματα. Παράδοση σημαίνει μεταβολή, αδιάκοπη οργανική αφομοίωση και ανάπτυξη. Τους στοχασμούς αυτούς τους ανανέωσε στη σκέψη μου ένα μικρό βιβλίο του ποιητή Γιώργου Σεφέρη με τίτλο Ερωτόκριτος. Ο Ερωτόκριτος λοιπόν αποτελεί για την γενιά του 30 άλλη μια ευκαιρία, συμπεριλαμβάνω τον Μακρυγιάννη και τον Θεόφιλο, για στοχασμό πάνω στο φλέγον ζήτημα της θέσης της νεοελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας στο ευρωπαϊκό πνευματικό γίγνεσθε και της προοπτικής της. Εδώ αν θέλετε να κάνω μια μικρή παρέκβαση, το δοκίμιο του Σεφέρη, έτσι, το 46 εκδίδεται πρώτη φορά, σε 75 αντίτυπα. Εγώ το 2010 βρήκα αντίτυπο άκοπο, έτσι, σε πάλι βιβλιοπωλείο και ξέρω σίγουρα 2-3 συναδέλφους ή και αναγνώστες που πάλι το έχουν βρει άκοπο. Άρα τα 75 αντίτυπα, όσο διαβάστηκε αυτό το κείμενο εκείνη την εποχή, μάλλον καθόλου, έτσι. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτός ήταν λόγος στον Παρνασσό, περισσότερο να το δούμε στο πλαίσιο ενός κειμένου απεύθυνσης στη σφαίρα, τη δημόσια σφαίρα ενδεχομένως να έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ πιο μετά, στο 1984,
εκδίδεται η μοναδική αγγλική έμετρη απόδοση ολόκληρη του έργου από τον Θεόδωρο Στεφανίδη, ο οποίος είχε πεθάνει τον προηγούμενο χρόνο. Το έργο το προλογίζει ο Λόρενς Ντάρι και σημειώνει ότι ο Στεφανίδης είχε ήδη συλλάβει την ιδέα της μετάφρασης από τα χρόνια του στην Κέρκυρα, 1935 με 39 δηλαδή. Εκεί πέρα βρισκόμαστε όταν ο Θεόδωρος Στεφανίδης συλλαμβάνει γιατρός και λόγιος, διανοούμενος και μεταφραστής του Παλαμά, έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, που τώρα τελευταία χρόνια κάπως έχουμε αρχίσει να τον κοιτάμε και να τον συζητάμε. Άρα το έργο, η μετάφραση αυτή ολόκληρη του έργου στα αγγλικά από τον Στεφανίδη είναι σύλληψη κάπου στα χρόνια του 1935-39. Μπορεί λοιπόν η μετάφραση να άργησε πολλές δεκαετίες, αλλά η σύλληψή της και το ξεκίνημά της τοποθετούνται στο ίδιο πεδίο με αυτό που γέννησε τις παραπάνω αναζητήσεις των διανοουμένων της γενιάς του 30. Ο Ντάρελ μάλιστα κλείνει τον πρόλογό του ως εξής και παραπέμπω. Θέλω απλώς να επιστήσω την προσοχή του αναγνώστη σε αυτή την εξαίρετη μετάφραση ενός σπουδαίου έργου, το οποίο συνεχίζει να προσελκύει αναγνώστες και συγγραφείς μέσω του γλυκού μεσογειακού χρωματισμού και της ζωντάνιας του ύφους του. Ο Ντάρελ, ο ψήγωνο τέκνο της αποικιοκρατικής Αγγλίας, αναφέρεται σε μια ανυποτιθέμενη μεσογειακότητα του Ερωτόκριτου. Η αντίληψη αυτή μου φέρνει στο νου ξανά τα λόγια του Σεφέρη και παραπέμπω. Με αυτό το φωτισμό βλέπω τον Ερωτόκριτο να εκλοφορεί ανάμεσα στο σκλαβωμένο γένος και να περιφέρει τα σύμβολά του, όπως λέγαν άλλοτε τα παιδιά τα κάλαντα, κρατώντας φωτισμένα καραβάκια. Να ταξιδεύει το μικρό καραβάκι φορτωμένο με τη μουσική ενός ολόκληρου κόσμου, με αυτό το έπος της ελληνικής ακρογιαλιάς, και να μεταλλάζει το ρομάντσο της Ιπποσύνης σε μια ιστορία των καημών της Ρωμιοσύνης. Και κλείνω τα σωλικά. Είναι ο Ερωτόκριτος μεσογειακός ή θαλασσινός ή έπος ελληνικής ακρογιαλιάς? Το ερώτημα το είχε θέσει και ο Γάμα Πισαβίδης κάποια στιγμή, σε κάπως διαφορετικότερη βάση βέβαια, και επέλεξε να το μελετήσει φιλολογικά, αφήνοντας το θέμα μισάνοιχτο, όπως γράφει ο ίδιος. Προσωπικά νομίζω ότι το ζήτημα παραμένει ολότελα ανοιχτό και δεν είμαι πεπισμένος αν είναι θέμα καθαρά φιλολογικό. Το θέμα εμπίπτει στο πεδίο των πολιτισμικών στρατηγικών που προωθούν διάφορα δίκτυα διανοουμένων κατά καιρούς, ανάλογα τις στοχεύσεις τους. Μέσω ποιων οδών συναντιούνται και διαπλέκονται η καημή της Ρωμιοσύνης, η επιθυμία για το μοντέρνο, μια εξωτερική διαμεσολαβημένη και εμπολής επινοημένη ματιά περί μεσογειακότητας και το λογοτεχνικό αποκορύφωμα της ελληνικής προέμψης νεωτερικότητας, το ίδιο το έργο. Πάντως, όταν ο Στυλιανός Αλεξίου μαθαίνει για τη μετάφραση του Στεφανίδη από τον Ζήσιμο Λορεντζάτο, του απαντά, παραθέτω. Αλλά είναι καλή. Είναι έμετρη και σε τι μέτρο? Φυσικά πιστεύω ότι αυτό το έργο δεν μεταφράζεται. Ίσως μόνο ένας κλασικός αγγλικός blank verse να μπορούσε κάτι να δώσει από τον αέρα του κειμένου. Επομένως δεν γνωρίζω αν μπορούμε να μιλάμε για οικουμενικότητα του Ερωτόκριτου μέσω της μεταφραστικής οδού αποκλειστικά ακόμα ή μέσω των πολιτισμικών στρατηγικών και επινοήσεων όπως η μεσογειακότητα ή η καημή της Ρωμιοσύνης. Αλλά αυτά είναι όλα προς συζήτηση. Συνοψίζοντας, ο Ερωτόκριτος είχε μετατραπεί από ένα λαϊκό ανάγνωσμα αμφίβολης λογοτεχνικής αξίας και ηθαγένειας σε ένα ελληνικό δημιούργημα υψηλής εθνικής σημασίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη συνδρομή των Σεφέρη Πολίτη Δημάρα, το ποίημα του Κορνάρου όχι μόνο πολιτογραφείται στην πολιτεία των ευρωπαϊκών γραμμάτων, αλλά κυρίως αποτελεί βασική αφορμή για να εκφραστούν υπόθοι για άνοιγμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και λογοτεχνικής ιστορίας στην παγκόσμια λογοτεχνική σκηνή. Το έργο του Κορνάρου είναι ένα λαμπρό δείγμα δημιουργικής εξωστρέφειας και όχι μια περίπτωση ιδιοφυούς εξαιρετισμού στο πλαίσιο ενός περιχαρακωμένου τοπικισμού. Άλλωστε, από το 1950 και μετά, με τη συνδρομή σπουδαίων λογίων και ερευνητών, ως η αείμνηστη Στυλιανός Αλεξίου, ο Νικόλαος Παναγιωτάκης, η πανάξιοι επίγονοί του, είχαν βρει, με αυτούς δηλαδή, το Ερωτόκριτος είχε βρει τη θέση στην ιστορία της ελληνικής και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, ενώ είχε αποκατασταθεί και φιλολογικά. Έξω από τον κόσμο της λογιοσύνης όμως, ο Ερωτόκριτος συνέχιζε απρόσκοπτα την πορεία του που είχαν χαράξει οι πολλές επανεκδόσεις ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα και μετά. Και έξω από την Κρήτη, το έργο του Κορνάρου ξέφυγε από τις φτηνές σελίδες των βενετικών και έπειτα αθηναϊκών επανεκδόσεων και τροφοδότησε τη λαϊκή φαντασία και ζωγραφική, το θέατρο, ακόμα και την pop κουλτούρα.
Έτσι. Από τον Θεόφιλο και τον Εγκονόπουλο έως τα ανεβάσματα των Συναδεινού Μελά, του Ευαγγελάτου ή του Λιβαθινού ή από τη διασκευή του Νίκου Ρούτσου, του δημιουργού του Γκαούρ Ταρζάν, έως το graphic novel των Γούσι Παπαμάρκο, έτσι και δεν αναφέρω καν τη μουσική. Το άχρονο και υπεριστορικό αισθητικό σύμπαν του Κορνάρου και κυρίως η γλώσσα του, το ποιητικό ρήμα που λέει ο Σεφέρης, είναι αυτά που χάρισαν στον ερωτόκριτο την Αθανασία. Και όχι οι προσπάθειες των λογίων να τον κατατάξουν ή να τον προωθήσουν ανάλογα με τις δικές τους στοχεύσεις, τους πόθους τους και την ιδεολογία τους. Η μελέτη της πρόσληψης του ερωτόκριτου στο πεδίο των πολιτισμικών ανταγωνισμών μας δίνει εξαιρετικά χρήσιμα και διαφορετικά αποτελέσματα. Πάντως, δεν μπορεί να αναλύσει την τεράστια διάδοση του ποίηματος και κυρίως τους τρόπους με τους οποίους το έργο τροφοδότησε και τροφοδοτεί τη φαντασία άλλων καλλιτεχνών και δημιουργών. Και αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα και απαιτεί άλλα μεθοδολογικά εργαλεία. Διότι η διαχρονία της αξίας ενός λογοτεχνικού καλλιτεχνικού έργου κρίνεται ακριβώς από τη διαρκή του παρουσία στη δημιουργική φαντασία των άλλων. Και αν μη τι άλλο, ο ερωτόκριτος συνεχίζει να το κάνει αυτό έως τις μέρες μας, δίχως ελπίζω τα βαρύδια παλιών ή και αναχρονιστικών προσδιορισμών και λόγων. Ελπίζω να μην σας κούρασα και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατσιγιάννη. Στο σημείο αυτό, όσοι θέλετε να θέσετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω του chat, είτε σηκώνοντας χέρι, πατώντας το εικονίδιο με το χεράκι. Να είστε καλά, ανοίγω και εγώ το chat. Ελπίζω να είχα την εικόνα. Το βλέπω η Τασούλα, η Μάρκο Μιχελάκη. Πολλά πολλά χαιρετίσματα. Εξαιρετική συνάδελφη. Ελπίζω να είχα την εικόνα. Να είσαι καλά, Τασούλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Ωραία. Έχουμε μία ερώτηση από τον κύριο Ανιψητάκη. Τον οποίο ξέχασα να ευχαριστήσω και στην αρχή και ντροπή μου, γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Ανιψητάκη τις προηγούμενες μέρες. Ωραία. Κύριε Ανιψητάκη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απολαυστική σας ομιλία και μπορώ να σας πω ότι παρότι ασχολούμαι ως άσχετος με τα φιλολογικά, με τον ερωτόκριτο αρκετά σοβαρά, βρήκα πολύ καινούργιες πληροφορίες, πολύ ενδιαφέρουσες. Αναφέρω μία, το ότι ο Κολοκοτρώνης είχε διαβάσει τον Κορνάρο και σκέφτομαι πόσο ισχυρός ήταν ο λόγος του ερωτόκριτου, του Κορνάρου, ώστε ένα ποίημα που κατά τη γνώμη μου είναι φανερά οικουμενικό και αντιεθνικιστικό να μπαίνει στο φαντασιακό των πρωταγωνιστών μιας εθνικιστικής επανάστασης στην αυγή των εθνικισμών, όπως ο Κορνάρος. Πόση δύναμη μπορεί να έχει ένα τέτοιο έργο, ώστε να τα καταφέρνει αυτό, και αυτό ήταν μόνο ένα παράδειγμα από τα πολλά που είπατε και που τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό που επίσης εγώ θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο στο λόγο του Κορνάρου είναι ότι έχοντας περάσει από την εποχή των εθνισμών, εθνικισμών σε μια εποχή όπου η έννοια της πατρίδας αναζητά ένα δεύτερο ζευγάρι, όχι μόνο το έθνος κράτος αλλά και τον πλανήτη, ο οποίος μας νοιάζει πλέον εξίσου σοβαρά, διότι αν κινδυνεύει ο πλανήτης κινδυνεύει και η πατρίδα μας. Ο οικουμενικός λόγος του Κορνάρου που ξεπερνάει τα έθνη
δεν γυρίζει ο ερωτόκριτος γιατί τον κάλεσε η πατρίδα, γυρίζει για να πετύχει το όνειρό του, να ζευγαρώσει με την αρετούσα. Δεν κάνει το χάρι της πατρίδας του, ούτε του βασιλιά του. Με αυτή την έννοια δεν θεωρώ το έργο καθόλου εθνικό, εθνικιστικό. Και με αυτή την έννοια το θεωρώ εξαιρετικά επίκαιρο. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν ξέρω αν θα μπορούσατε αυτές τις πηγές, τις οποίες σίγουρα θα τις έχετε σε PDF κλπ, κάποια στιγμή να μας τις στείλετε. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Άλλωστε αυτά τα συζητάω, όχι όλα, μέχρι το Ξανθοδίδη. Τα συζητάω και στο βιβλίο μου που θα βγει μέσα στο 2021. Ελπίζουμε από τη ΣΠΕΚ, οπότε θα είναι διαθέσιμες και εκεί. Αλλά πολύ ευχαριστώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ευχαρίστως θα τη συζητήσουμε και να σας τη στείλω, εννοείται. Και μου αρέσει πολύ η ευχή που δώσατε στο τέλος, γιατί όντως μιλάμε, ο ερωτόκριτος είναι ερωτικός λόγος, έτσι, δεν είναι ένα ρόλο που από το 1860 και μετά μπορεί να αναγράφεται, να πωλείται στα βιβλιοπωλεία ως έργο ηρωικών, ενώ μέχρι τότε ήταν αποκλειστικά έργο ερωτικών, έτσι. Και μετά φυσικά συνυπήρχαν οι δύο ετικέτες διαφημιστικές, αλλά μιλάμε για τον απόλυτο ερωτικό λόγο. Έτσι, επομένως, είναι μια πάρα πολύ ωραία, αισιόδοξη ανάλυση αυτή που κάνατε προς το τέλος και πράγματι νομίζω ότι, πώς να το πω, είναι αρκετά δίκαιη αυτό που λέμε για το ποίημα του Κορνάρου, που νομίζω ότι ξεπερνάει οποιοδήποτε δίπολο μπορεί η κριτική του πρόσληψη έτσι, να γέννησε ή οτιδήποτε. Στέκεται πολύ πιο ψηλά από αυτά, απλώς, ξέρετε, είναι πολύ γοητευτική όλη αυτή η πορεία μέχρι να φτάσουμε. Το έχει πει ο Αλεξίου, το έχει πει και ο Παναγιωτάκης, το έχει πει, όλοι το έχουν γράψει, ότι έτσι, είχα μια τεράστια σειρά από έτσι, μια παρακαταθήκη λαθών σε εισαγωγικά. Επομένως, σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας. Έχουμε μια γραπτή ερώτηση από την κυρία Παπαργυρίου Ελένη. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Θα έβλεπε στη σύγχρονη μελέτη του ερωτόκριτου ένα νέο πεδίο για ζητήματα πολιτισμικών ιδεών, όπως ζητήματα ηγεσίας, γυναικείας χειραφέτησης, ερωτικών σχέσεων, ακόμα και ζητημάτων μητρότητας? Θα μπορούσαν τα θέματα αυτά να βρουν τη θέση τους στη σύγχρονη ακαδημαϊκή διδασκαλία του ερωτόκριτου? Καταρχάς, γεια σου Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Εκλεκτή συνάδελφος από την Πάτρα, η οποία διδάσκηκε ερωτόκριτο από όσο γνωρίζω. Όσον αφορά τώρα αυτό το πεδίο, απολύτως νομίζω ότι όχι μόνο ερωτόκριτος, αλλά γενικά ιδιαίτερα τα έργα, και όχι μόνο της κριτικής ακμής, αλλά και τα πρώιμα, αλλά σε μια περισσότερο έτσι, ακόμα και στο πλαίσιο του μισογενισμού που παρατηρούμε πάρα πολύ, έτσι, στη μεταβυζαντινή γραμματεία κλπ. Και νομίζω και ότι ο Τάσος Καπλάνης έχει γράψει και κάνει κάποιες εξαιρετικές παρατηρήσεις πάνω σε τέτοια ζητήματα. Απολύτως, άμα με ρωτάς, δηλαδή αν η ερώτηση αφορά αυτά τα νέα πεδία, έτσι, τα πιο, θα λέγαμε, πολύ πιο φρέσκα, πιο επίκαιρα και εν τέλει πολύ πιο σημαντικά ίσως στις μέρες μας, ζητήματα ακριβώς της χειραφέτησης, της γυναικείας χειραφέτησης, της μητρότητας, αλλά και των πολιτισμικών ανταγωνισμών που μιλήσαμε πριν, έτσι, ηγεμονικών λόγων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι απολύτως, ο Ερωτόκριτος απολύτως εμπίπτει σε αυτό το πεδίο και επαναλαμβάνω, όχι μόνο ο Ερωτόκριτος, θα άξιζε και το κόρπους γενικά της κριτικής λογοτεχνίας, έτσι, και της ακμής αλλά και της πρώιμης, να το δούμε και σε ένα και σε αυτά τα περισσότερο έτσι, φρέσκα και αχαρτογράφητα εν πωλής για τα ελληνικά γράμματα πεδία. Οπότε απολύτως ναι και πολύ πολύ χρήσιμη και κρίσιμη αυτή η ερώτηση. Ελένη, σε ευχαριστώ. Και όσο περιμένουμε για κάποια άλλη ερώτηση, θα ήθελα να ενημερώσουμε το κοινό μας ότι μπορούν να δουν όλες τις ομιλίες, τις προηγούμενες, όπως και τη σημερινή, είτε μέσω της σελίδας μας στο Facebook, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Η δική σας θα είναι διαθέσιμη σε 1 με 2 μέρες περίπου. Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Γιαννακάκης έχει κάποια ερώτηση για σας. Κύριε Γιαννακάκη, σας ακούμε. Το μικρόφωνο σας ανοίξτε, παρακαλώ. Κύριε Γιαννακάκη, αν με ακούτε, το μικρόφωνο σας. Μπορεί να σηκώσει και κατά λάθος το χέρι, συμβαίνει αυτό. Σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε, σηκώστε ξανά το χέρι. Είναι από τα πιο ανώδυνα λάθη. Που γίνονται στα εξαποστάσεις. Okay. Α, βλέπω στο chat ο κύριος Γιαννακάκης ότι έγραψε. Ναι, ναι, απλά δεν ξέρω, είναι εσωτερική ερώτηση. Ναι. Δεν την ανέφερα. Ο του όλου πάντλησης. Ωραία. Ο κύριος Τάκης Γιαβής, από ό,τι βλέπω. Ευχαριστούμε τον εξαιρετικό ομιλητή. Το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, εκτός από ερωτικό, είναι και διδακτικό. Το δεύτερο μέρος του Ιγιώστρα, νομίζω, θεωρείται το καλύτερο. Διδακτικό. Δεν ξέρω, διδακτικό. Σίγουρα έχει προσληφθεί ως τέτοιο. Αλλά ξέρετε, εγώ λίγο τσινάω στο χαρακτηρισμό ως έργο διδακτικού, γιατί πολλά διδακτικά έργα, τουλάχιστον έχουμε ένα χούι εμείς φιλολόγοι, τα διδακτικά έργα κάπως αισθητικά πάντα τα θεωρούμε. Ξέρετε, όταν λείπει ο υπαινικτικός λόγος, η ποίηση, όταν γίνεται πολύ διδακτική, πολύ δεικτική, πολύ περιγραφική, ενδεχομένως μπορεί και να κουράζει. Δεν νομίζω ότι είναι διδακτικό έργο ερωτόκριτο. Σίγουρα, στο πλαίσιο αυτό του, έτσι, στην τυπολογία της, ας πούμε, υποτικής μυθιστορίας, έτσι, και του αναγεννησιακού λόγου, υπάρχει αυτό η λογική, ας πούμε, του gallery των σωστών επιλογών πάνω στον έρωτα, έτσι. Αλλά και σίγουρα έχει προσληφθεί ως διδακτικό, ιδιαίτερα και στις φαναριώτικες διασκευές του. Δεν ξέρω, δεν νομίζω αν όμως μπορούμε να το θεωρήσουμε διδακτικό, νομίζω πως όχι. Είναι κάτι πολύ περισσότερο και πολύ πιο υπαινικτικός ο λόγος του Κορνάρου, πολύ πιο ποιητικός με την ουσιαστική έννοια, έτσι, την βαθιά, την μεταφορική έννοια του λόγου. Από την άλλη, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, καλύτερο δεν θα πω, δεν μπορώ να πω, δεν θα κάνω κάποια αξιολόγηση. Νομίζω ότι είναι τόσο καλά δομημένο το έργο και είναι πραγματικά θαύμα πως 10.000 στίχοι πραγματικά δικαιολογούν απολύτως τη θέση τους εκεί που βρίσκονται, αλλά σίγουρα το δεύτερο κομμάτι ήταν εξαιρετικά αγαπητό η Γιώστρα, δηλαδή σε ανθολογίες του 19ου αιώνα, από όσο έχω διατρέξει, αλλά και στις μεταφράσεις στο εξωτερικό, έτσι, όπως το παράδειγμα του Άντολφ Έλισεν που έδειξα, η Γιώστρα είναι ένα από τα, ναι, είναι από τα αγαπημένα μέρη στις ανθολογίες, είναι από τα πολύ, θα λέγαμε, πολύ ανθολογημένα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Επομένως, δεν ξέρω αν είναι καλύτερο, αλλά σίγουρα είναι πολύ αγαπητό. Είναι πάρα πολύ αγαπητό το δεύτερο μέρος της Γιώστρας. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, αλλά πάει στο μου δώσετε ευκαιρία να πω και αυτό για τις ακριβώς, ξέρετε, ο Ρωτόκλος είναι ένα τεράστιο έργο, προφανώς στο πλαίσιο των ανθολογιών ή και των μελετών, ιδιαίτερα των 19ου αιώνα, ξέρετε, ασχολούνται με πιο πολύ συγκεκριμένα μέρη, κανείς δεν πιάνει ολόκληρο το έργο, ας πούμε, να το αναλύσει και τα λοιπά. Και η Γιώστρα είναι πάντα ένα σημείο, το δεύτερο μέρος, στο οποίο επιμένει, έτσι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ο κύριος Ανιψητάκης, ξανά. Κύριε Ανιψητάκη, παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Σε συνέχεια της ερώτησης του Τάκη του Γιαβή, έκανα μία σκέψη. Προχθές ακούγοντας την τραγωδία 7 επί Θήβας του Εσχύλου, συνέκρινα τη Γιώστρα του Ερωτόκριτου με την τραγωδία αυτή, γιατί χρησιμοποιούσε τα εμβλήματα στις 7 πύλες της Θήβας
με αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιεί και ο Κορνάρος. Και θέλω να μου πείτε αν νομίζετε ότι το είχε διαβάσει. Και μια δεύτερη, δεν είναι ερώτηση, είναι μια πρόταση. Σχεδιάζουμε στη Στέγη μια ημερίδα με θέμα τη σχέση Κορνάρου και Σεφέρη. Μια και εσείς έχετε ασχοληθεί και είχα διαβάσει την εργασία σας, η ανακάλυψη της ευρωπαϊκότητας του Ερωτόκριτου από τη γενιά του 30, ρωτάω και προσκαλώ εάν θα θέλατε να συμμετάσχετε σε μια τέτοια ημερίδα. Καταρχάς, ξεκινάω από το δεύτερο με πολύ πολύ μεγάλη χαρά και εύχομαι και από κοντά και διαζώσεις, γιατί έχω να κατέβω από το 15 στη Σιτία. Έχω να κατέβω ένα χρόνο στο Ρέθινο και δεν μου αρέσει αυτό. Και δεύτερον, φυσικά, με το Σεφέρι συνεχίζω να ασχολούμαι με το Σεφέρι και τον Ερωτόκριτο. Θέλω δηλαδή να κάνω κάτι μεγαλύτερο ξεκινώντας από αυτό το paper που αναφέρατε πριν. Επομένως, έχω βρει και καινούριο υλικό. Επομένως, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας και μακάρι να το κάνουμε από κοντά. Έτσι. Επομένως, σε αυτό δεν χρειάζεται καν να ρωτάτε. Ναι, εννοείται. Και σας ευχαριστώ πολύ και δημόσια. Λοιπόν, τώρα αυτό που αναφέρατε για τους 7 επιθήβας. Εξαιρετικά ενδιαφέρον για τον εξής λόγο. Δεν είναι το πρώτο που κάνατε αυτή την παρατήρηση. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως που επανέρχεται, που επειδή ας πούμε είχατε αυτό το ερέθισμα, κατευθείαν σας ήρθαν οι περιγραφές των εμβλημάτων, έτσι, και η παρουσίαση των πολεμιστών των Παλκαριών στην Κιόστρα. Ο πρώτος που είχε κάνει αυτή την παρατήρηση που είχα δει από ό,τι θυμάμαι είναι ο Κωνσταντίνος Οικονόμος των Εξοικονόμων στην ποιητική του, αν δεν κάνω λάθος, 1819, στα γραμματικά του, 1819, που εκεί πέρα αναφέρει ακριβώς το κάλος, ας πούμε, του Κορνάρου με την τυπολογία του Κοραίου Νέος Όμηρος κτλ. Και αναφέρει και γενικά αναφέρεται από τον Οικονόμο η δύναμη στις εικόνες που έχει από, ας πούμε, που προσομοιάζει στους τραγικούς ποιητές, έτσι, αυτή η αίσθηση του ύψους, και αναφέρει συγκεκριμένα το 7 επιθήβας, έτσι. Και το δεύτερο παράδειγμα που ξέρω, έχει γράψει ο Βάρναλης ένα μικρό άρθρο στα κριτικά του, δεν θυμάμαι τώρα, ίσως πρέπει να είναι κάπου στα 50s, δεν θυμάμαι ακριβώς, να με συγχωρείτε, αλλά έχει γράψει ο Βάρναλης «Εσχύλος και Κορνάρος». Μια πολύ μικρή μελέτη, πολύ πολύ σύντομη, 4 σελίδες να είναι, που συγκρίνει ακριβώς αυτά τα δύο κομμάτια. Προσωπικά μιλώντας, δεν είμαι σε καμία περίπτωση καθόλου ειδικός, έτσι, επομένως δεν μπορώ να σας δώσω μια ασφαλή απάντηση. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν σχετίζεται με τον Εσχύλο. Αν λάβουμε σοβαρά και την εξαιρετική μελέτη του Γκάρεθ Μόργαν που τον έχει μεταφράσει στα ελληνικά ο Παναγιωτάκης, που μιλάει για τα εμβλήματα, η χρήση των εμβλημάτων και η παρουσίαση των αγωνιστών, έτσι, και με ένα συγκεκριμένο μοτίβο που έχει αυτή την ξεκινάει, κάνει ένα zoom, ας πούμε, κάνει μια εστίαση σιγά σιγά στους αγωνιστές, περιγράφοντας έτσι τον τρόπο που μπαίνουν, τη σκηνοθεσία, το ρουχισμό, τα ζώα τα οποία καβαλάνε, τα όπλα τους, τον οπλισμό και στο τέλος το έμβλημα με το δύστιχο, ας πούμε, το περιέρωτος πάντα. Νομίζω ότι σχετίζεται περισσότερο με κυκλοπαίδια εμβλημάτων, ας πούμε, της αναγέννησης, και είναι μια έτσι επιλογή του Κορνάρου πολύ, νομίζω, συμβατή με αναγεννησιακά πρότυπα, παρά από το 7 επιθήβας του Εσχύλου. Βέβαια, σας ξαναλέω, δεν είμαι καθόλου ειδικός για να κάνω μια τέτοια μελέτη. Ωστόσο, μου κάνει πολύ εντύπωση που σας ήρθε κατευθείαν αυτό, γιατί σας λέω, και ο Κωνσταντίνος Οικονόμος αλλά και ο Βάρναλης έχουν γράψει για αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς το σημείο, συγκριτικά. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Επομένως, σε αυτό το σημείο μπορούμε να κλείσουμε. Κύριε Κατσιγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας.
Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Λούμπη Μυρτό για την εισαγωγή της και φυσικά όλο το κοινό που παρακολούθησε. Θα λέμε πάλι σε λίγες μέρες. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.